Να δώσουμε τώρα το λόγο στο Βιτάλη Δημήτρη, αυτοαπασχολούμενο, μέλος του Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που δίνουμε καθημερινά μάχη για επιβίωση, που ζούμε τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής, όλων των αστικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε κάθε λόγο να βαδίσουμε μαζί με το ΚΚΕ. Η πείρα μας, η μέχρι τώρα πείρα, δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Στην κρίση έγινε θρύψαλα ο μύθος του ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου. Η φορολιστία, το τσάκισμα της υγείας, της ασφάλισης, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα άλλα αντιλαϊκά μέτρα αξιοποιήθηκαν εις βάρος μας, εις βάρος συνολικά του λαού, για να βγουν τα πλεονάσματα, να θωρακιστούν οι τράπεζες, οι μεγαλοβιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι. Και η ανάπτυξη όμως δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Η επίθεση συνεχίζεται με τις κατασχέσεις να απειλούν ένα πολύ μεγάλο τμήμα που μέχρι και σήμερα παραμένει καταχρεωμένο. Ιδιαίτερο κάλεσμα θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά, στα χιλιάδες παιδιά που είναι στις επαγγελματικές σχολές, επειδή θέλουν να συνεχίσουν το οικογενειακό επάγγελμα επιχείρηση. Οι περισσότεροι από τώρα βάζουν πλάτη με μπόλικη δουλειά για να βοηθήσουν τους γονείς. Να κάνουν κριτήριο τα αδιέξοδα που ήδη αντιμετωπίζουν στις σχολές και στο σπίτι και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους με ισχυρό ΚΚΕ. Καλούμε επίσης τους νέους που ακούν καθημερινά στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ ότι το επιχειρήν τάχα δίνει ζωή στην κοινωνία, ότι η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που μας πάει μπροστά και αποτελεί διέξοδο για αυτούς και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, να προσπεράσουν την αδιέξοδη παγίδα της ατομικής λύσης, να κάνουν το βήμα με ισχυρό ΚΚΕ. Όλα τα άλλα κόμματα προσπαθούν να εγκλωβίσουν για ακόμα μία φορά τους αυτοαπασχολούμενους και την νεολαία με ψεύτικες υποσχέσεις ότι θα διορθωθούν τάχα οι αδικίες, ότι θα πάρουν όλοι μερίδιο από την ανάπτυξη. Όμως η δίκαιη ανάπτυξη που διαφημίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες με άλλο τρόπο που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι απάτη. Ευνοημένο από τα προγράμματα που εξαγγέλλονται και τα αναπτυξιακά έργα βγαίνει το μεγάλο κεφάλαιο. Τα δίθεν μέτρα ανακούφισης που προτείνει η κυβέρνηση είναι μακριά από τις άμεσες ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων. Περισσότερο ταιριάζουν με την παροιμία «να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω λάδι», αφού μέχρι και σήμερα παραμένουν σε ισχύ όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Όλος αυτός ο κόσμος που παγιδεύεται καθημερινά δουλεύοντας νύχτα και μέρα για να τα βγάλει πέρα, που έχει κολλήσει στα διέξοδα της ελεύθερης αγοράς που μόνο ελεύθερη δεν είναι, στην οποία το μεγάλο ψάρι τρώει πάντα το μικρό, έχει κάθε συμφέρον να ακολουθήσει το ΚΚΕ, να αμφισβητήσει το μονόδρομο της ανταγωνιστικότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρει πραγματική ανάσα. Οι θέσεις και η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας που θα μας απαλλάξει από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από την αναρχία στην παραγωγή, με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και κεντρικό σχεδιασμό μπορεί πραγματικά να αποτελέσει διέξοδο και να απαλλάξει από την κυριαρχία των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και τις συνέπειές της. Αυτός ο δρόμος εξασφαλίζει σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με ανθρώπινα ωράρια και εξασφαλισμένη ποιότητα ζωής, υγεία, ασφάλιση, παιδεία για τα παιδιά τους, να καλύψουν δηλαδή τις σύγχρονες ανάγκες που σήμερα αδυνατούν. Με δυνατό ΚΚΕ σήμερα μπορούμε να μπλοκάρουμε τα αντιλαϊκά μέτρα, να δώσουμε διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα αυτού του σάπιου και απάνθρωπου εκμεταλλευτικού συστήματος, να ανοίξουμε δρόμο για τη μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση. Ευχαριστώ.